θα θέλαμε αμέτρητες τηλεοπτικές ώρες εδώ τηλεοπτικού χρόνου προκειμένου να αναφερθούμε στη σημασία αλλά και στο ρόλο και στο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πάμε να καλημερίσουμε κατευθείαν τον κύριο Αντώνη Αυγερινό, τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Καλή σας ημέρα κύριε Αυγερινέ. Καλημέρα, πάντα μπροστά και ειδικά και στις έκτακτες περιπτώσεις και στις έκτακτες καταστάσεις πάντα στηρίζεται. Καλημέρα λοιπόν, πρόεδρε, και στο χιονιά σας θυμηθήκαμε από τη δράση σας στο πλούσιο έργο. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική σας φιλοξενία. Να είστε καλά. Τώρα εσείς με έναν απλό τρόπο εδώ και με τους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας θα μας δείξετε τον τρόπο που μπορούν να σωθούν 300 Έλληνες το χρόνο, έτσι. Με κάποιους... Τουλάχιστον. Με κάποιους απλούς τρόπους, κύριε Αυγερινέ. Επιτρέψτε μου, κυρία Κασημάτη, να τονίσω ότι οι πρώτες βοήθειες είναι ένα τεράστιο ανθρωπιστικό καθήκον. Όλοι μπορούμε να μάθουμε πρώτες βοήθειες και όλοι μπορούμε να προσφέρουμε, εάν χρειαστεί και όπου χρειαστεί, πρώτες βοήθειες προκειμένου να σώσουμε μια ζωή. Ο Ελληνικός λοιπόν Ερυθρός Σταυρός διαχρονικά με τους εξαίρετους εκπαιδευτές του παρέχει ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης, του οργανισμού, του φορέα των πολιτών, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και παρέχοντας μια διαδραστική και δυναμική, θα έλεγα, εκπαίδευση στους συμμετέχοντες. Και για έχουμε να το λοιπόν... δούμε τώρα στην πράξη. Έχουμε αυτό, λοιπόν κοντά μας δύο εξαίρετους εκπαιδευτές, τον Τζαν Μεμέντα Λί και τη Στέλλα Θανασάκη, επί το έργο, παιδιά, γρήγορα. Επίσης, αμέσως θα δούμε στους δέκτες τι πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση που έχουμε ένα πείμα το οποίο έχει απουσία καρδιακού ρυθμού. Αφού έχουμε εξασφαλίσει τα ατομικά μέτρα προστασίας και έχουμε εξασφαλίσει τη στιγμή του ατυχήματος, πρέπει να δώσουμε ένα ελεκτικό ερέθισμα στο πείμα για να δούμε εάν έχει επίπεδο κινήσεις. Φωνάζοντας δύο φορές δυνατά. Είστε καλά. Στην περίπτωση που δεν ανταποκριθεί το πείμα, πρέπει άμεσα να ελέγξω για να πνοεί παρατηρώντας τον θώρακα για να δω αν υπάρχει ανήξωση αυτού. Στην προκειμένη περίπτωση το πείμα μας δεν αναπνέει, πρέπει να καλέσουμε άμεσα την εξειδικευμένη βοήθεια 166 ή 112 δίνοντας όλες τις πληροφορίες. Αφού λοιπόν κλείσουμε το τηλέφωνο, βάζουμε ένα χέρι όσο μας βολεύει στο κέντρο του θώρακα και εντονέει αγώνες και με το βάρος του σώματός μας φεύγουμε πάνω στο πείμα κάνοντας ένα κύκλο 30 φορετικών συμπιέσεων κατ' επανάληψη μέχρι να επανέλθει το πείμα, κουραστούμε, έχει εξειδικευμένη βοήθεια ή κινδυνεύσουμε από τρίτον παράγοντα. Φυσικά, εάν έχουμε και στη διάθεσή μας τον αυτόματο εξωτερικό απειλητή. Άπαξ και σταματήσει η συγκεκριμένη διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση. Εδώ λοιπόν θέλει η χρησιμότητα της εκπαίδευσης των πολιτών ανεξαρτήτου ηλικία, διότι στη συγκεκριμένη διαδικασία μία ή καμία φορά θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε την πραγματικότητα. Πρώτες βοήθειες λοιπόν μέσα στις 10 λεπτά. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο εναπόκειται στο πρωτόκολλο αντιμετώπισης 2015-2020 με την πρόσθετη οδηγία του 2020 για τον κορονοϊό. Και εδώ βλέπουμε τις θωρακικές συμπιέσεις. Μάλιστα. Οι πρώτες βοήθειες πόσο σημαντικές είναι. Κύριε Αυγερινέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Κασημάτη. Πείτε μας πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον Ερυθρό Σταυρό. Ευχαριστούμε. Κλικ στο Ερυθρό Σταυρό.